Να δούμε τώρα όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα μέσα από την ματιά του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, του κυρίου Νίκου Παπά. Δεν ξέρω αν εσείς συμμετέχετε σε αυτό το πρωινό καφέ ή αν δεν πίνετε καφέ καθόλου, κύριε Παπά. Πίνουμε πολύ καφέ. Πίνετε. Να μας διαφωτίσετε λοιπόν, αν μπορείτε, για αυτές τις αλλαγές στο επικοινωνιακό αλλά και στενό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Πάντα στις προεκλογικές περιόδους γίνεται μια ανασύνταξη δυνάμεων, φτιάχνονται σχήματα ευέλικτα τα οποία έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένη δουλειά να κάνουν σε πάρα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο, πάρα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς. Και λαμβάνονται υπόψη βεβαίως και οι εκλογικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Διότι, ξέρετε, είμαστε και υποψήφοι και όλοι θα πρέπει να τρέχουμε και στις περιφερειές μας εκτός των άλλων. Άρα, μήπως σε αυτό λοιπόν το στενό επιτελείο έχετε καταλήξει επιτέλους πότε θα πάει ο κύριος Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας δώσετε και την είδηση? Γιατί κάθε μέρα ακούμε μια διαφορετική ημερομηνία. Τόσο αν πάει οι εκλογές Οκτώβριο στο τέλος και ησυχάσουμε. Δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο. Είδαμε κάτι δημοσιεύματα, κάποιες αναρτήσεις, οι οποίες καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί αυτή η διαρκής αλλαγή της ημερομηνίας που θα πάει ο κύριος Τσίπρας στον πρόεδρο? Νομίζω ότι είναι μέσα στα προβλεπόμενα. Είχαμε δώσει ένα ευρώ ημερομηνίων, μέσα σε αυτά θα κινηθούμε. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Είναι νομίζω μη θέμα. Έχουν αλλάξει τρεις φορές ημερομηνία. Έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει ως προς τη διεξαγωγή των εκλογών και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να επικεντρωθεί στα ζητήματα της ουσίας και λιγότερο της διαδικασίας. Είναι οι στιγμές, ξέρετε, που το πολιτικό ρεπορτάζ γίνεται έτσι πιπεράτο. Αλλά πιστέψτε με ότι σε λίγα 24 ώρα δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία. Θα μπορούσε να είναι απλά παραπολιτικό αυτό που συζητάμε, αν πίσω από αυτό δεν έρχονταν κάποια νομοσχέδια στη Βουλή. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι κρατάτε ανοιχτή τη Βουλή για να φέρετε μια σειρά από νομοσχέδια, μέσα στα οποία θα ενταχθούν μια σειρά από ρουσφετολογικές τροπολογίες. Και επειδή ακριβώς γίνεται και αυτή η διαρκής παράταση σε αυτό το ραντεβού του Προέδρου με τον Πρωθυπουργό, δικαιολογείται να πει κανείς ότι ή πράγματι θέλετε να φέρετε αυτά τα νομοσχέδια και να περάσετε αυτά που θέλετε να περάσετε, ή για κάποιο άλλο λόγο δεν πηγαίνει, κ. Τσίπρας. Όχι. Είναι απολύτως καθαρό από την βραδιά των εκλογών ότι δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις και μέχρι να φτάσουμε στην Εθνική Κάλπη η χώρα έχει και Βουλή και Κυβέρνηση. Η Βουλή θα διαλυθεί μέσα στις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα χρονικές προθεσμίες και μέχρι τότε βεβαίως έχει οφείλει η Βουλή να ασκεί τα καθήκοντά της σε πλήρη ανάπτυξη. Το ίδιο οφείλουμε και όσοι έχουμε κυβερνητικά χαρτοφυλάκια κατά το Σύνταγμα να κάνουμε. Δηλαδή, όσο είμαστε στις θέσεις υπουργικές, έχουμε την ευθύνη μας για πράξεις ή για παραλήψεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θα πρέπει να το καταλάβει η Νέα Δημοκρατία και να σταματήσει να προσπαθεί να δημιουργεί εντυπώσεις. Νομίζω ότι αυτό που επισημάνατε για τη στάση της σε σχέση με τη Βουλή εμπίπτει στη συνολική στρατηγική της για τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να μην γίνει καθόλου προεκλογική εκστρατεία, να μην συζητήσουν καθόλου οι πολιτικοί αρχηγοί, να μην συζητήσουν, να μην αντιπαρατεθούν καθόλου τα πολιτικά στελέχη και να πάει με την κεκτημένη ταχύτητα ενός αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Λησμονά ότι η εθνική κάλπη είναι εντελώς διαφορετική από την ευρωπαϊκή. Εσείς δεν φοβάστε ή δεν εκτιμάτε ότι αν από αύριο συζητάμε για την τάδε τροπολογία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και διορίζει τόσους, για την τάδε τροπολογία που βολεύει τόσους κτλ., δεν εκτιμάτε ότι αυτό θα κάνει ένα επιπλέον κακό στην κυβέρνηση όσο πηγαίνουμε προς εκλογές? Θα φανεί δηλαδή ότι κάνετε τα ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής. Και όλα αυτά ενώ θα είστε και μόνοι σας στη Βουλή. Δεν θα υπάρχει κανένας άλλος. Η αντιπολίτευση δεν θα είναι εκεί. Το ερώτημά σας νομίζω είναι κέριο. Με την έννοια ότι το τι εμείς θα κάνουμε στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες της διάρκειάς της θα σηματοδοτήσει και τις προθέσεις μας για την επόμενη τετραετία. Και εκεί θα δείτε ότι θα υπάρξει και μία έτσι ένα πολιτικό ξεκαθάρισμα ως προς το τι προτίθεται η κάθε πολιτική δύναμη να σχεδιάσει και για ποιο λόγο ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά και αν η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε ένας βουλευτής της προχθές ή εχθές, δεν ξέρω, ήταν σε ένα άλλο κανάλι, είπε ότι εδώ θα είμαστε, λέει, ή με το κοινωνικό κράτος ή με την ανάπτυξη. Μπει σε τέτοιου τύπου θέσεις, θα καταλάβει ακόμα περισσότερος κόσμος, μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού, το τι πραγματικά πρεσβεύει. Θα επιχειρήσει να το κρύψει. Κάνει μία παλινδρόμηση η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενώ είχε τη στρατηγική της απόκρυψης των θέσεων, η οποία έσπασε βιαίως από τον κύριο Μητσοτάκη στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές, τώρα ξανά μπαίνει στη σφαίρα των προσπαθειών απόκρυψης των θέσεων της. Τίποτα τέτοιο όμως δεν θα συμβεί και είμαι βέβαιος ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς ως βασική πολιτική αντίπαλη της Νέας Δημοκρατίας δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα έρθουν πράγματι τροπολογίες οι οποίες θα μπορούν να χαρακτηριστούν ρουσφετολογικές τις επόμενες ημέρες, κύριε Υπουργέ. Το κρατάω αυτό. Επίσης, μένει να δούμε τι θα πράξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε πως αν δεν υπογράψει το προεδρικό διάταγμα για τις αλλαγές στη δικαιοσύνη, αυτό θα είναι ένα πλήγμα για την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πλήγμα για τους θεσμούς συνολικά να καλούν κάποιοι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρανομήσει. Διότι είναι πάρα πολύ καθαρό από το Σύνταγμα, το οποίο Σύνταγμα ορίζει το ποιος
ορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης και ο σχετικός νόμος, ο περιβόητος πια αυτές τις μέρες, νόμος Καστανίδη 3841 του 10, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο διορισμός. Λέτε δηλαδή ότι και αν ο νόμος δεν υπογράψει αυτός, ο πρόεδρος θα παρανομήσει. Απολύτως σαφές είναι και δεν έχω ακούσει κανένα από τους πολιτικούς μας αντιπάλους να ισχυρίζεται το αντίθετο. Δεν έχω ακούσει μια νομική τεκμηρίωση η οποία να λέει ότι είναι απολύτως συμβατό με τον νόμο και το Σύνταγμα να καλούν τον πρόεδρο να κάνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Διότι ο νόμος ο συγκεκριμένος, κατ' εφαρμογή του οποίου ορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, έχει και μία πρόνοια πάρα πολύ ακραία. Τι λέει? Ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει βουλή σε λειτουργία, αν ας πούμε αυτή τη στιγμή είχαμε διαλύσει τη βουλή, είναι απολύτως ρητή η διατύπωση ότι η κυβέρνηση μπορεί να διορίσει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Κρατάω ότι στην περίπτωση που δεν υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα τον εγκαλέσετε ότι παρανόμησε. Το ανάποδο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοιου τύπου εκδοχές. Και είναι οδυνηρό για τους θεσμούς και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας, mm-hmm. κάποιοι να καλούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρανομήσει. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα πράξει και ο ίδιος. Για σας, η αποτυχία κάποιων συνεργατών του Πρωθυπουργού να προβλέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα ή να προβλέψουν τις διαθέσεις των ψηφοφόρων πρέπει να οδηγήσει και σε αλλαγές ως προς τους δημοσκόπους με τους οποίους συνεργάζεστε, ως προς τους ανθρώπους με τους οποίους κάνουν τις εκτιμήσεις, ή θεωρείτε ότι εντάξει, έγινε ένα λάθος, δεν έγινε τίποτα, πάμε παρακάτω με αυτούς τους ανθρώπους? Νομίζω έξω στο αποτέλεσμα πέσανε πάρα πολύ. Δηλαδή υπήρχε ένα ποσοστό αποχής το οποίο δεν το εκτιμήσαμε. Mm-hmm. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Η ουσία βρίσκεται στο ότι είχαμε ένα αποτέλεσμα που ούτε τα exit poll των καναλιών κατάφεραν να προσεγγίσουν. Δίνανε μια κεντρική τιμή γύρω στις 7 μονάδες, mm-hmm. ήρθε τελικά 9,5. Πάντως δεν ήρθε νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, μα στη μάχη δεν πας ποτέ για να χάσεις. Εσείς περιμένετε πραγματικά από ένα πολιτικό στέλεχος σε περίοδο πριν τις εκλογές να κάνει άλλο τύπου διατυπώσεις? Πάμε για την νίκη, φυσικά mm-hmm. και πάμε για την νίκη. Τώρα για πού πάτε, κύριε Υπουργέ? Για την πρωτιά, βεβαίως, διότι είναι ένας καθαρός εκλογικός νόμος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης στο πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Και βεβαίως πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κάλπη από την ευρωπαϊκή κάλπη. Μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας έως 600.000 θα προσέλθουν, ενώ επέλεξαν να μην συμμετέχουν στη διαδικασία των ευρωπαϊκών εκλογών. Πάρα πολλοί πολίτες, όπως ιστορικά έχει καταδείξει η πολιτική εμπειρία, κάνουν άλλες επιλογές από αυτές που κάνανε στην Ευρωκάλπη. Είναι ένα αποτέλεσμα ανοιχτό, με πάρα πολύ καθαρά και σκληρά διλήμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, η χώρα ή θα συνεχίσει στην πορεία της δίκαιης ανάπτυξης ή θα γυρίσει στις πολιτικές διεθνούς νομισματικού ταμείου. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτός είναι ο σκληρός πυρήνας του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή μας ακούνε και οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι, μας ακούνε οι μικροεπαγγελματίες, μας ακούνε οι αγρότες, μας ακούνε οι άνθρωποι οι οποίοι θα υποστούν τρομερές συνέπειες εάν όμοι γέννητο η Νέα Δημοκρατία κληθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Σε 32 ημέρες λοιπόν η ώρα της αλήθειας. Βεβαίως σε αυτή την πορεία θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε μαζί. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σπρωτή.